Νίκα, θα θέλαμε να σε καλωσορίσουμε στη συνέντευξη στο καριέρα.gr. Πρώτα θα θέλαμε να μας πεις μερικά πράγματα για τον εαυτό σου, πότε και πώς αποφάσισες να πας στο Donbass. Νίκα, welcome to the interview in Pandiera. First of all, we would like to ask you some things about yourself, when and why you have decided to go to Donbass area. Hello to everyone. I am Ukrainian. I was grown up in Kharkov till I was 20, and latest 12 years I used to live in Italy. When the conflict in Ukraine started, I was following it from the Europe, so from European mass media and from Russian mass media as well and Ukrainian mass media. And I found its coverage very poor, with a lot of missing parts. And I slowly I formed the desire to go to help in Donbass with informational coverage. Γεια σας, είμαι από την Ουκρανία, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Χάρκοβο, ήμουν εκεί μέχρι τα 20. Όταν ξέσπασε η σύγκρουση στο Ντομπάς, βρισκόμουν στην Ιταλία και παρακολουθούσα τα γεγονότα κυρίως μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ευρώπης αλλά και της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Κατάλαβα ότι ο τρόπος που καλύπτουν τα γεγονότα ήταν πάρα πολύ φτωχός, ότι υπήρχαν πάρα πολλά σημεία τα οποία απουσίαζαν, έλειπαν. Κάπως έτσι διαμόρφωσα σιγά σιγά την επιθυμία να βρεθώ στην περιοχή και να βοηθήσω κυρίως από τη Σκοπιά στον τομέα της ενημέρωσης και της πληροφορίας. Ωραία. Πώς έγινε η όξυνση του πολέμου και πώς φτάσαμε από την περίοδο των πρώτων συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών του Μαϊντάν και του Αντιμαϊντάν σε έναν γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο? How did the situation escalated and basically how was the transition between some conflicts between Maidan and anti-Maidan movement to mass scale civil war? How did it the crisis escalated into civil war? In a short words, there were several important steps. The peaceful manifestation in Maidan, which lasted till January, let's say half January. Then it turned into a Nazis coup and losing of the power of the ex-president of Yanukovych. The rise up of very strong anti-Maidan movement, which basically consists in anti-fascist forces in Maidan movement. Annexation of Crimea with actually a referendum. And occupying of the administration building in Donbass. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα βήματα για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Ξεκίνησαν από ειρηνικές διαδηλώσεις στην πλατεία Μαϊντάν μέχρι περίπου το Γενάρη, μέχρι περίπου τα μέσα του Γενάρη. Έπειτα είχαμε το πραξικόπημα των Ναζί μέσα από την ανατροπή της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς. Αμέσως μετά ξέσπασε ένα πολύ ισχυρό κίνημα, το αντιμαϊντάν κίνημα, το οποίο κυρίως αποτελούνταν από αντιφασιστικές δυνάμεις. Ακολούθησε η υπόθεση της Κρυμαίας και το δημοψήφισμα εκεί και η κατάληψη πολύ σημαντικών κτηρίων από το αντιμαϊντάν κίνημα. Basically, meantime, the Crimea separation from Ukraine passed, occurred without any victim, without any one person dead. Donbass protest hoped really a lot in a January Crimea number 2. So people who occupied the administrative building in March and April hoped in a direct help of Russia and hoped in Russia military helped help and
they basically hope that in Donbas will happen the same that happened in Russia, in Crimea. This is because President Putin give a lot of promises to the Russian public, saying that he will never leave alone Russian people, and the Russian world and Russian culture must be saved and preserved. Η απόσπαση της Κρυμαίας συνέβη χωρίς ούτε ένα θύμα και με αυτόν τον τρόπο το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στον Ντομπάς και οι καταλήψεις των δημοσίων κτηρίων έγιναν από έναν κόσμο που είχε την αίσθηση ότι μπορεί να επαναληφθεί ένα σενάριο Κρυμαίας νούμερο 2. Δηλαδή, τον Μάρτιο κυρίως και τον Απρίλιο υπήρχε η ελπίδα στον κόσμο ότι μπορεί να έχουν την άμεση βοήθεια της Ρωσίας και την άμεση και στρατιωτική στήριξη αν χρειαστεί. Και αυτό βασίζονταν στους λόγους του ίδιου του Πρόεδρου του Πούτιν, ο οποίος στις δημόσιες ομιλίες του έδινε πάρα πολλές εγγυήσεις και υποσχέσεις ότι δεν θα αφήσει τους ρωσόφωνους, ότι δεν θα εγκαταλείψει δεν θα αφήσει να χτυπιέται η ρωσική κουλτούρα και ο ρωσικός κόσμος. So when the first protesters, while the first protesters were waiting in the occupied buildings and announcing the referendum, people's referendum in Donbas, they were pretty sure that Russia would help military and in other ways, and Russia actually didn't have any intention to help population in Donbas or. Russia has any intention to annex Donbas to its territory. Επομένως, τη στιγμή που καταλαμβάνονταν κτίρια και προκυρήσονταν δημοψηφίσματα με την ελπίδα ότι η Ρωσία μπορεί να βοηθήσει ακόμη και στρατιωτικά, στην πραγματικότητα αυτό που ίσχυε είναι ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση από την Ρωσία να υπάρξει μια τέτοια βοήθεια ή δεν υπήρχε κάποια πρόθεση από τη Ρωσία για μια προσάρτηση των περιοχών του Ντομπάς στη ρωσική επικράτεια, να προσάρτηση των περιοχών. So, in that time, the first militias were formed, so they were basically from normal people, from common people, which were arming themselves from the military stores of the Second World War. And they were really bad armed, they had more people than arms, of course, and they were patiently waiting, barricaded inside the administrative buildings. Εκείνη είναι η περίοδος όπου ουσιαστικά σχηματίζονται οι πρώτες λαϊκές πολιτοφυλακές από ένα απλό κόσμο, ο οποίος έχει πολύ κακό εξοπλισμό, ο οποίος παίρνει στρατιωτικά είδη από μαγαζιά στρατιωτικά που θυμίζουν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ουσιαστικά οχυρώνεται πίσω από δοφράγματα μπροστά στα κατελημμένα κτίρια. And President Poroshenko, together with his advisors and the government of Junta, announces anti-terroristic operation. And all the people who occupied the buildings, administrative buildings, were announced and proclaimed as terrorists. Then Odessa events happened, which is also very important, which pushed a lot of people and divided them radically. And it was on the 2nd May, together and with the bombing of Slavens. It was the first bombing of the civil population which happened in Donbas. It happened on the 2nd of May. Ο πρόεδρος Ποροσένκο και η Χούντα του Κιέβου προκήρυξε την αντιτρομοκρατική εκστρατεία. Ουσιαστικά, όλος ο κόσμος ο οποίος καταλάμβανε κτίρια, δημόσια κτίρια, θεωρούνταν τρομοκράτης. Αυτό είχε συγκεκριμένη επίδραση, η οποία κλιμακώθηκε μετά τα γεγονότα της Οδυσσού. Τα γεγονότα της Οδυσσού στις 2 Μαΐου οδήγησαν σε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στον κόσμο, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός και κινητοποίησαν πολύ κόσμο. Το επόμενο στοιχείο που έπαιξε ρόλο και συνέβη επίσης στις 2 Μαΐου ήταν ο βομβαρδισμός του Σλαβιάνσκ. Ήταν η πρώτη φορά που βομβαρδίζονταν άμαχος πληθυσμός. So the local militias they start to understand that Russia is not going to do anything.
not supposed to be any military invasion, any military help, as it happened in Crimea, and they start to spread their forces in the fields. So they occupy the other cities except the capitals. And in this time, the first field commanders start to form their brigades. And the first Russian volunteers start to arrive from all over the Russia. And the real people's militias start to be formed as a reaction to the Ukrainian bombings. Οι λαϊκοί πολιτοφύλακες άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ρωσική επέμβαση, κάποια ρωσική στρατιωτική βοήθεια και ουσιαστικά δεν θα επαναληφθεί το σενάριο της Κρυμαίας. Έπειτα κατάλαβαν ότι ήταν σημαντικό να φύγουν από τις πρωτεύουσες, να μην περιοριστεί η δράση στις πρωτεύουσες και επομένως έγινε μια διασπορά των δυνάμεων και άρχισαν να καταλαμβάνονται και άλλες πόλεις. Είναι αυτή η περίοδος ουσιαστικά που αρχίζουν και υπάρχουν διοικητές κάποιων τμήματων, κάποιων λαϊκών πολιτοφυλακών. Είναι η περίοδος που αρχίζουν να έρχονται επίσης μαζικά Ρώσοι εθελοντές και επομένως διαμορφώνονται πλέον με τον πιο πραγματικό τρόπο οι λαϊκές πολιτοφυλακές. If you talk to anyone from the militias, any representative to the militia, what was your, with the question, what was your key moment, why you decided to come to fight for Donbas, to protect Donbas people? One of the most popular answer is the events of Odessa. That was the key moment of the conflict. A lot of people could not come over and support something like burning alive of 40 people, armless and helpless, close inside a building. Εάν πλησιάσει κάποιος ένα πολιτοφύλακα και τον ρωτήσει ποιο ήταν το σημείο τομής, ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή, ποιο ήταν το κλειδί που τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να ενταχθεί σε μια λαϊκή πολιτοφυλακή, μια πλέον συνήθις απάντηση είναι τα γεγονότα της Οδυσσού. Αυτό φαίνεται να είναι το κλειδί για την κατανόηση της κατάστασης. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να ανοιχτεί, δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με το γεγονός του να καίγονται ζωντανοί δεκάδες άνθρωποι, πάνω από 40 άνθρωποι, οι οποίοι βρισκόταν ειρηνικά και χωρίς και άοπλα μέσα σε ένα κτίριο, μέσα στο κτίριο των συνδικάτων. Μετά από ένα χρόνο πολέμου, ποια είναι η κατάσταση σε ανθρωπιστικό επίπεδο που υπάρχει στον Ντονμπάς? Πώς ζει ο πληθυσμός εκεί, τι προβλήματα αντιμετωπίζει? After one year of war, what is the humanitarian condition in Donbass? How is the population living, or what are the problems that are dealing with in everyday life? The most difficult period was last summer, where Ukraine declared economical blockade. So, the Ukrainian government stopped the payment of the pensions and salaries, and blocked the borders for supplying of the alimentary goods. And at the same time, the bombings destroyed the infrastructure, and so the supplyment of water and gas, and the light and electricity. Η πιο δύσκολη περίοδος ήταν το περσινό καλοκαίρι. Πρέπει να κατανοήσουμε τον οικονομικό αποκλεισμό, την αποκλεισμό για οικονομικό αποκλεισμό που πήρε η κυβέρνηση, η Χούντα του Κιέβου. Δηλαδή, σταμάτησε ουσιαστικά να δίνει μισθούς και συντάξεις, μπλόκαρε τα σύνορα και επομένως δεν μπορούσαν να φτάσουν τα πλέον βασικά αγαθά και επίσης χτυπήθηκαν, βομβαρδίστηκαν βασικές υποδομές που είχαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχουν παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, gas, water, electricity. Water, economical and whatever, medicine, any kind of goods, they stopped to arrive. Φάρμακα και όλα τα βασικά είδη σταμάτησαν να φτάνουν στην περιοχή του Ντονμπάς. Another very difficult period
was last winter, where the, some cities were burned under the broken walls and stones under the bombs, where people were hiding themselves in cold bunkers without possibility to eat, to drink, and to heat themselves and to cure themselves if they are ill. And in that period, a lot of people were dead not because of the bombs, but because of the economical and humanitarian catastrophe, especially old people. Μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος ήταν ο περσινός χειμώνας, για το λόγο ότι λόγω των βομβαρδισμών σπάσαν πάρα πολλά τζάμια στα σπίτια και επομένως οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το κρύο, δεν υπήρχε πουθενά ζέστη και εκεί υπήρχαν και πάρα πολλοί θάνατοι, οι οποίοι πλέον δεν οφείλονταν άμεσα στους βομβαρδισμούς, αλλά οφείλονταν στον οικονομικό αποκλεισμό και στην αδυναμία να συντηρηθούν και να αντιμετωπίσουν το κρύο. I have seen people, especially old people, drinking water from the ground, collecting water from the ground because there was no possibility to find it anywhere else. The only one help which arrived, humanitarian help from Russian Federation, government and just private organization which were collecting help. This is were the only sources of help for local population. Να προσθέσω πριν ότι ανέφερε ότι αυτή η κατάσταση επηρέασε πάρα πολύ βασικά τους ηλικιωμένους ανθρώπους και συνέχισε τώρα λέγοντας ότι, ότι έχει δει με τα μάτια της ηλικιωμένους ανθρώπους λόγω της έλλειψης νερού να αναγκάζονται να πίνουν νερό από το έδαφος. Ουσιαστικά η μόνη δυνατότητα που υπήρχε ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια η οποία μπορεί να έφτανε από την Ρωσία, είτε οργανωμένη από την κυβέρνηση, είτε από άλλους φορείς και οργανώσεις πέραν της κυβέρνησης. Now the situation is more or less stable, but still the old people suffer really a lot because their pensions, which start to be paid only 2 months ago by the new republics, really not enough to cover even the first needs. There is a big problem with medicines. In Alchevsk, where I stay temporarily, I personally don't see, but I heard a lot of stories where when old people eat cats because they cannot buy food. Αυτή τη στιγμή μπορεί η κατάσταση να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι υποφέρουν πάρα πολύ. Μόλις πριν από 2 μήνες άρχισε πάλι η παροχή κάποιων συντάξεων από τις λαϊκές πλέον δημοκρατίες, αλλά με πολύ χαμηλές συντάξεις, οι οποίες δεν φτάνουν για να ικανοποιηθούν ούτε τα βασικά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την παροχή φαρμάκων. Στην πόλη Αλτσεύσκ, όπου μένω προσωρινά, δεν έχω δει με τα μάτια μου, αλλά έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων που προκειμένου, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πείνα, τρώνε γάτες. But I can see that the situation slowly starts to improve, also because of the help of immigrated people, because they try to send money or send help to their relatives which remain on their territory. And if people are young, they can go outside to earn some money and to come back to help their relatives. Of course, the first to suffer are lonely people or ill people or old people. Τώρα η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται. Ένας παράγοντας είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις περιοχές ως πρόσφυγες, αυτή τη στιγμή στέλνουν
χρήματα στους συγγενείς τους και επίσης πολλοί πιο νέοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να φύγουν για ένα διάστημα να δουλέψουν να αποκομίσουν κάποια χρήματα και να επιστρέψουν. Ωστόσο τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι μόνοι και κυρίως τους ηλικιωμένους. All the industry, because of the bombings and because of the destruction of the infrastructure, is stopped and it's still it doesn't work now. So the possible potential income which were coming from the working from the work does not arrive now because everything is temporarily stopped. The mines, the big industries, the only one things that works are small and medium business, but of course it's not enough to create richness and to create the capability to buy things of the people, for the people. Η βιομηχανία ουσιαστικά έχει σταματήσει λόγω της, του χτυπήματος που υπάρχει στις υποδομές. Ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι για τον κόσμο ο οποίος εργάζονταν στις βιομηχανίες, για τους εργάτες αυτό ήταν το μόνο πιθανό εισόδημα το οποίο θα μπορούσαν να έχουν. Αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα προσωρινά τουλάχιστον έχουν σταματήσει, η ανθρακοριχεία κτλ. Το μόνο το οποίο λειτουργεί είναι κάποιες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αυτό προφανώς δεν αρκεί προκειμένου να υπάρχει πλούτος και προκειμένου να μπορέσει να υπάρχει εισόδημα και να κινηθεί η κατάσταση.